Δημοκρατίας, νόμιζα ότι άκουγα ένα αρχάγγελο της αλήθειας. Και χρειάστηκε να μπω στο Google για να δω τι σημαίνει αλήθεια. Και είδα, κύριε Μητσοτάκη, ότι αλήθεια σημαίνει η πραγματικότητα ενός γεγονότος. Αλήθεια σημαίνει η πραγματικότητα ενός γεγονότος. Ο κύριος Μητσοτάκης μας επανέλαβε εδώ το γνωστό παλιό πια αφήγημα του κυρίου Σαμαρά για το τι θα γινόταν αν. Αν τι. Αν είχε ολοκληρωθεί η πέμπτη αξιολόγηση, αν είχε ολοκληρωθεί το δεύτερο μνημόνιο, αν είχαν υλοποιηθεί τα γεγονότα τα οποία ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας δεν τολμάει να πει ότι δεν πραγματοποιήθηκαν. Γιατί δεν υλοποιήθηκε, κύριε Μητσοτάκη, η πέμπτη αξιολόγηση, αφού όλα έγιναν τόσο καλά? Γιατί έπρεπε εμείς το πρώτο Eurogroup να αντιμετωπίσουμε την απέτηση ολοκληρώστε εσείς την πέμπτη αξιολόγηση? Αυτό μας είπαν και ας ψήφισε ο ελληνικός λαός ότι ψήφισε. Αυτό που ονομάζεται ψέματα, κύριε Μητσοτάκη, ήταν στόχοι ενός πολιτικού κόμματος. Ήταν στόχοι χρήσιμοι για τη χώρα μας. Και τους στόχους αυτούς εμείς δεσμευόμαστε να τους υλοποιήσουμε είτε αργά, είτε γρήγορα, είτε αργότερα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο κύριος Μητσοτάκης είπε και μία αλήθεια όμως. Προανήγγειλε περικοπές μισθών και συντάξεων. Προανήγγειλε, διαβάζετε την ομιλία του. Προσεκτικά. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κάθε κρίση, κύριε Τζαβάρα, χαρακτηρίζεται ακόμα από... με προσοχή τώρα. Κάθε κρίση χαρακτηρίζεται από ανασφάλεια που γεννά, από εσωστρέφεια, από ξενοφοβία. Το βλέπουμε άλλωστε αυτό σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, αλλά το ζήσαμε και εδώ. Με πολλές ομιλίες της αντιπολίτευσης, εκπροσώπων της αντιπολίτευσης, αλλά και του αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας. Εσωστρέφεια, δεν υπάρχει Ευρώπη, δεν υπάρχει ο κόσμος, δεν υπάρχουν παγκόσμια ρεύματα ιδεών που συγκρούνται, δεν υπάρχουν διλήμματα και πολιτικές για την Ευρώπη, τον κόσμο ή την Ελλάδα. Όλα είναι ένα θέμα ποιος είναι περισσότερος ψεύτης από τον άλλον. Εσωστρέφεια λοιπόν, καταστροφολογία, δαιμονολογία, αδυναμία σύλληψης της μεγάλης εικόνας μέσα στο οποίο ζούμε κι εμείς, αδυναμία κατανόησης της δυναμικής των εξελίξεων. Καλλιεργείτε, κύριε Μητσοτάκη, κλίμα καταστροφής, μιλάτε για αδιέξοδα της κυβέρνησης, ενώ πρώτοι για τα δικά σας αδιέξοδα τα οποία θέλετε να κρύψετε. Είστε ένα κόμμα διχασμένο, είστε ένα κόμμα με κρίση ταυτότητας και αυτό το βλέπουμε καθημερινά. Αλλά κυρίως διότι το θετικό σενάριο είναι ζωντανό. Είναι υλοποιήσιμο. Και η υλοποίηση του θετικού σενάριου για το οποίο εργάζεται η κυβέρνηση ακυρώνει τα δικά σας σχέδια. Για αριστερή παρένθεση και δεξιά παλινόρθωση. Το μέγεθος των καταστροφών βεβαίως που έχουν συσσωρευτεί από το πρώτο και δεύτερο μνημόνιο και από τη γενικότερη κρίση είναι τεράστιο. Όμως μπορούμε να τα καταφέρουμε. Η πορεία θα είναι δύσκολη, αλλά η μεγάλη κίνδυνη είναι πίσω μας. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης θα έχουμε, κύριε Μητσοτάκη και κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 3 ολόκληρα χρόνια μπροστά μας να σχεδιάσουμε τη δράση μας, να υλοποιήσουμε επιτέλους και το δικό μας πρόγραμμα μαζί με τις δεσμεύσεις που έχουμε για τη συμφωνία, για να μπορέσουμε στο τέλος αυτής της τετραετίας να απαντήσουμε θετικά σε πολλές από τις αγωνίες του κόσμου, σε πολλά από τα προβλήματα του λαού. Μιλήσατε για το σύστημα που ήταν βιώσιμο. Το ασφαλιστικό. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε για την Ελλάδα μέχρι την κρίση. Εσείς δεν λέγατε ότι ο κύριος Γιαννίτης είχε δίκιο και κακώς δεν υλοποιήθηκε η μεταρρύθμισή του, διότι αν υλοποιείται η μεταρρύθμιση Γιαννίτση θα γινόταν βιώσιμο το σύστημα. Σήμερα λοιπόν εσείς ο οπαδός της αλήθειας έρχεται εδώ να μας πείτε ότι αυτό το ασφαλιστικό σύστημα που είχαν κατακλαπεί και τα κατασπαληθεί τα αποθεματικά του τόσες φορές στο παρελθόν, που επί χρόνια πολλά η αποσπασματικότητα και ο πελατειακός χαρακτήρας πολλών ρυθμίσεων το είχαν καταστήσει μη βιώσιμο και αναξιόπιστο. Ήρθατε σήμερα να μας πείτε ότι αυτό κατέστη μη βιώσιμο επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία και διεκδικείτε με αυτό τον τίτλο της αλήθειας.
Μας είπατε ότι για την αξιολόγηση και την καθυστέρησή της φταίει η κυβέρνηση. Μα είστε ο μόνος που το λέει αυτό. Προχθές διαβάζαμε αναλύσεις μεγάλων οίκων του εξωτερικού, UBS και άλλων, που λένε ότι η καθυστέρηση μετά από ένα σημείο οφείλεται σε πρόσθετα νέα αιτήματα που θέτουν ορισμένοι από τους θεσμούς. Γίνεται τώρα εσείς βασιλικότερος ή βασιλέως? Χθες το Ινστιτούτο Μπρουγκέλ λέει ότι πίσω από την καθυστέρηση της ελληνικής αξιολόγησης κρύβεται δύο μεγάλα διλήμματα που δεν αφορούν μόνο την Ελλάδα, μας υπερβαίνουν. Το πρώτο δίλημα είναι αν θα συνεχίζουμε αιωνίως τη λιτότητα, μεταθέτοντας την ανάγκη της ανάπτυξης στο μέλλον, ή αν θα προτάξουμε την ανάπτυξη και σε συνθήκες ανάπτυξης να υλοποιήσουμε τις όποιες περαιτέρω δημοσιονομικές προσαρμογές χρειάζονται μετά από 7 χρόνια λιτότητας. Εσείς ποια θέση παίρνετε? Θέλετε συνέχιση των περικοπών, όπως μας είπατε εδώ, των δαπανών? Θέλετε περαιτέρω νέους κύκλους ύφεσης? Ή να προχωρήσουμε με βάση τη συμφωνία του καλοκαιριού και τις προβλέψεις που μας δίνουν τη δυνατότητα να περάσουμε σε μια ανάκαμψη ήδη από το δεύτερο εξάμεινο αυτού του χρόνου? Και το δεύτερο δίλημα το οποίο ακριβώς τίθεται είναι με το χρέος. Δεν άκουσα νομίζω καμιά λέξη στην ομιλία της. Δεν σας απασχολεί το θέμα του χρέους? Θέλετε αιωνίως να είμαστε εξαρτημένοι από τα δάνεια του ESM και από τα μνημόνια? Διότι όταν δανειζόμαστε από θεσμούς θα έχουμε μνημόνια. Δεν συμφωνείτε με την πρόταση της κυβέρνησης να προσπαθήσουμε να πετύχουμε μια πολιτική συμφωνία για το χρέος που θα διασφαλίζει τη δυνατότητα της Ελλάδας να απαλλαγεί από αυτό την επιτροπή και να μπορέσουμε επιτέλους να δανειζόμαστε κανονικά από τις αγορές για να εξυπηρετούμε τα παλιά μας δάνεια? Μας είπατε ότι θα πάμε στην ανάπτυξη μειώντας τους φόρους. Σοβαρά? Σε αυτές τις συνθήκες, με αυτή την κατάσταση, το αντίθετο μπορούμε να υποσχεθούμε στο λαό. Ότι μέσα από την ανάκαμψη μπορούμε να μειώσουμε τους φόρους. Και να τους κάνουμε και πιο δίκαιους ακόμα από ό,τι προσπαθεί σήμερα η κυβέρνηση να το κάνει. Αλλά άκουσα και για στοχευμένες μειώσεις δαπανών. Αφού είναι στοχευμένες, πέστε μας ποιες ακριβώς. Ποιες ακριβώς? Όπως σωστά ακούω, να τις κάνουμε κι εμείς. Αν εμείς ετοιμάζουμε, νομίζω αναφέρθηκε από τους Υπουργούς Οικονομικών, ετοιμάζουμε μια επανεξέταση όλων των δαπανών. Όχι για να τις μειώσουμε, αλλά για να μπορέσουμε να τις αναδιατάξουμε. Και θα δώσουμε τη δυνατότητα σε όποιο Υπουργείο επιτύχει μείωση δαπανών να εξασφαλίσει, να αξιοποιήσει αυτή τα πρόσθετα έσοδα που θα έχει για την εξυπηρέτηση άλλων σκοπών του ίδιου Υπουργείου ή της ευρύτερης ενότητας στόχων που θα έχουν τα Υπουργεία αυτά. Εσείς όμως που μιλάτε για περικοπή δαπανών, και το είπατε δύο φορές, δεν νιώθετε την υποχρέωση να εξηγήσετε και στη Βουλή και στο λαό τι εννοείτε? Λειτουργικές δαπάνες? Μα ακόμα και ο κύριος Τόμψεν είπε προχθές ότι οι δυνατότητες είναι λίγες, διότι τα νοσοκομεία δεν έχουν πολλές φορές ήδη πρώτης ανάγκης για να λειτουργήσουν. Εννοείτε μισθούς και συντάξεις ποιανών στρωμάτων? Των δικαστικών, των εστόλων, των δημοσίων υπαλλήλων γενικώς? Ή υπερβαίνει την απέτηση της αλήθειας το ερώτημα το οποίο θέτω? Είπατε όμως και κάτι πολύ σοβαρό κατά τη γνώμη μου. Είπατε ότι το τρίτο μνημόνιο και τα μέτρα που συζητούμε είναι ρήτρα της αναξιοπιστίας του ΣΥΡΙΖΑ και της κυβέρνησης αυτής. Δηλαδή, κύριε Μητσοτάκη, αν καταλάβαινω καλά, διαφωνείτε με αυτά που λέει η κυρία Λαγκάρντ? Η κυρία Λαγκάρντ δεν λέει ότι φταίει αυτή η κυβέρνηση. Η κυρία Λαγκάρντ λέει ότι απέτυχε το πρώτο μνημόνιο. Έγιναν λάθος. Και απέτυχε και το δεύτερο μνημόνιο και δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Και απέτυχαν και οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Εσείς δηλαδή ασκείτε κριτική στην κυρία Λαγκάρντ επειδή δεν ρίχνει όλα τα βάρη στο ΣΥΡΙΖΑ? Αυτή είναι η θέση την οποία έχετε? Φτάσαμε εδώ. Και σωστά το λέει νομίζω σήμερα ο κύριος Σαχινίδης, ένας πρώην υπουργός στην ενάρτη της Καθημερινή. Το πρώτο μνημόνιο οδήγησε το δεύτερο. Και λόγω της αποτυχίας του και λόγω των υπερβολικών δημοσιονομικών προσαρμογών και της λιτότητας που ζητούσε το δεύτερο, γι' αυτό οδηγηθήκαμε στο αδιέξοδο. Οδηγηθήκατε στο αδιέξοδο με την πέμπτη αξιολόγηση. Φτάσαμε λοιπόν εδώ διότι είχαμε κρίση πριν τα μνημόνια, αλλά και διότι τα μνημόνια συσσόρευσαν τεράστια βάρη και τεράστια προβλήματα
Και είμαστε σήμερα ακριβώς αντιμέτωποι με δύο κρίσεις. Με δύο ομάδες προβλημάτων. Και αυτά που δημιούργησε η κρίση, αλλά και αυτά που δημιούργησατε εσείς, διαχειριζόμενοι με τον τρόπο που διαχειριστήκατε τα δύο προηγούμενα μνημόνια. Κύριε Πρόεδρε, κατανοώ την έλλειψη του χρόνου, τα όρια του χρόνου. Θα ήθελα να ακυρώσω απλώς μία συνολικότερη διαπίστωση. Παρόλο που η ομιλία, επαναλαμβάνω, του κυρίου Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας προσφέρεται για προσεκτική μελέτη, για να δει κανείς τις κρυφές αλήθειες που υπάρχουν μέσα εκεί, αλλά και τα πολλά ψεύδια τα οποία επίσης υπάρχουν και τις ανακρίβειες. Η σημερινή ομιλία του κυρίου Μητσοτάκη επιβεβαίωσε ότι δεν διαθέτει ούτε εναλλακτική ούτε βιώσιμη πολιτική για τη χώρα. Πρώτο, διότι αν είχε θα την εφάρμοζε και ο ίδιος και η παράταξή του. Δεύτερον, διότι είναι δέσμιος μια στρεβής αντίληψη για την κρίση και τη διέξοδο. Πιστεύει ακόμα ο κύριος Μητσοτάκης στον αυτοματισμό των αγορών, όταν η κρίση που ζούμε είναι κρίση ακριβώς αυτών των αντιλήψεων. Και τρίτον, διότι υιοθετεί μια κρυφή, αν και με στοιχεία, ορισμένα στοιχεία φάνηκαν σήμερα, μια νεοφελεύθερη ατζέντα η οποία θέλει ένα νέο κύκλο περικοπών. Και μην νομίζει κανείς ότι μπορούμε να κόψουμε μισθούς στο δημόσιο χωρίς να κοπούν μισθοί και στον ιδιωτικό τομέα. Όσοι ζητούν περικοπές μισθών στο δημόσιο εννοούν και θέλουν και άλλες περικοπές στον ιδιωτικό τομέα. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν αποτελεί το βασικό πόλο σταθερότητας και μετασχηματισμού της κοινωνίας. Στη πιο δύσκολη στιγμή, με όλα τα μέτωπα ανοιχτά, ο ΣΥΡΙΖΑ στέκεται όρθιος, ενωμένος, έτοιμος να αναγνωρίσει και να διορθώσει ελλείψεις και αδυναμίες, να χαράξει το σχεδιασμό του κυβερνητικού έργου για την ολοκλήρωση της τετραετίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει και είναι στο κέντρο των διεργασιών που γίνεται σε όλη την Ευρώπη. Είναι καταλήτης διαφοροποιήσεων που συντελούνται στην κατεύθυνση της κατάρρευσης των παλιών συνενέσεων και στην κατεύθυνση της διαμόρφωσης νέων προοδευτικών πλειοψηφιών, οι οποίες και στη χώρα μας θα υπάρξει αυτή, θα εκδηλωθεί αυτή η δυναμική, και με στόχο και τη χώρα μας να ορθοποδήσουμε και την Ευρώπη να αλλάξουμε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Το λόγο έχει ο αρχηγός του ποταμιού, ο πρόεδρος ποταμιού, κύριος Σταύρος Θεοδωράκης, για 15.